γράφτηκε στην καραντίνα. Οπότε, δηλαδή, αν προσέξεις το επίκαιρο τραγούδι και δεις το στίχο, είναι μέσα σε όλα. Mm-hmm. Είναι μέσα σε όλα. Γράφτηκε και για αυτούς τους λόγους. Δηλαδή, για τον κορονοϊό, για όλα. Πώς είναι να είσαι μία μαμά με δίδυμα? Είναι εξαιρετικά όμορφο. Εξαιρετικά όμορφο. Ειδικά εγώ που έχω και αγοράκι και κοριτσάκι και ζω και από τα δύο φύλλα τη διαφορετικότητα. Τη διαφορετικότητα αυτή, δηλαδή αλλιώς είναι τα αγόρια, αλλιώς είναι τα κορίτσια, πιο γλυκά τα κορίτσια, πιο διαφορετικά τα αγόρια με άλλα ενδιαφέροντα. Ζω πάρα πολύ όμορφα. Έχει κάνει πολιτικό γάμο. Ναι. Θα έκανες θρησκευτικό? Ναι, θα κάνω κάποια στιγμή. Θα κάνεις? Ναι, θέλω πάρα πολύ. Θες να γνωρίσεις τον νηφικό? Όχι τόσο πολύ για τον νηφικό. Αυτό είναι ξεπερασμένο, γιατί στη δουλειά μου γίνομαι νύφη κάθε φορά που είναι να βγω. Κυρίως γιατί σκέφτομαι μία πάρα πολύ όμορφη στιγμή. Δηλαδή τα παιδιά μου, το αγόρι και το κοριτσάκι, να τα έχω μαζί. Αχ, τι ωραίο αυτό. Και να το κάνω λίγο σε πιο μεγάλη ηλικία, να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Επειδή εσύ είχες και μία φιλία με τον Παντελίδη, ένα παιδί έτσι που έφυγε πολύ άδικα. Τον θυμάμαι πάντα με αγάπη. Ήταν ένα παιδί με πολύ καθαρή ψυχή. Ένα παιδί που δεν το ήξερε κανείς να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο και όλα να τα κάνει μόνος του, τη μουσική, το στίχο, το να τραγουδάει, το να είναι απόλυτα αληθινός και να εκφράζεται απόλυτα και να λέει την αλήθεια του μέσα από τα τραγούδια. Επίσης, μου άρεσε πάρα πολύ ότι στο στίχο του ήταν αφηγηματικός. Εγώ κάποτε, πριν ας πούμε γίνει ό,τι γίνει, τον είχα επισκεφθεί εκεί που τραγουδούσε και ήρθε να μου δώσει μικρόφωνο να τραγουδήσουμε μαζί και μου είπε θέλω να πεις τις εκκρεμότητες γιατί μου αρέσει, είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Και τον είδα ότι είχε κοκκινήσει, ας πούμε. Και ήταν αυτό το που το έχουν πολλοί οι τραγουδιστές όταν είναι στο ξεκίνημά τους, που όταν θα πάνε σε ένα άλλο καλλιτέχνη συνάδελφο να μιλήσουν ή να κάνουν μια ενέργεια εντός της δουλειάς στο μαγαζί. Και λέω πώς άγνο παιδί είναι για να κοκκίνησε τόσο πολύ. Ντρεπόταν, έτρεμε. Έτρεμε επειδή, ας πούμε, κατέβηκε σε έναν άλλο συνάδελφο και ήταν από τις λίγες φορές που το έκανε, φαντάζομαι, και ήταν τα πρώτα του βήματα στην ουσία. Πώς μπορείς, πώς μπορείς. Κακή συνεργασία σου έχει τύχει ποτέ? Συμβαίνουνε και αυτά. Υπήρξε τραγουδιστής πριν από μένα που έλεγε το δικό μου πρόγραμμα, όλο. Όλο? Όλο το πρόγραμμά μου, ναι. Και μετά έβγαινα εγώ και έλεγα τα ίδια. Α, δεν το πιστεύω. Και ξέρω εγώ, και άκουγα από τη ζωή μου, η Σαπώνε και λοιπόν. Μου είπε μετά όμως, μου είπε αυτό το παιδί τέλος πάντων, συγγνώμη Φανή μου, ξεχάστηκα. Είπα κάποια τραγούδια που τα λες εσύ και είπα και δικά σου. Δεν πειράζει, του λέω, δεν πειράζει. Όσο κι αν μου κάνεις κακό.